Απόφοιτος Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ναι. Και αντιλαμβάνομαι ότι αρκετές σκηνές σελήματος έρχονται να ρίξουν φως σε ό,τι αφορά την εξιχνίαση. Ακριβώς. Ότι είναι πολύ σημαντική η σκηνή του εγκλήματος και τα ευρήματα, τα οποία όταν συνδυαστούν μπορούν να οδηγήσουν τις αρχές σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Είχαμε μιλήσει χθες για να δούμε λίγο έτσι, με αφορμή το φωνικό σωστρόβολο, αλλά τώρα έχουμε και μια άλλη κατάσταση, έχουμε και μια άλλη σκηνή εγκλήματος, με μια γυναίκα να βρίσκεται φημωμένη και δεμένη νεκρή στο κρεβάτι του σπιτιού της και το σπίτι άνω κάτω. Μια τέτοια σκηνή εγκλήματος εκ πρώτης όψεως, και δεν αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση, αλλά αν υποθετικά γενικά το φέρουμε έτσι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Πού πάει ο νους του επιστήμονα, πού πρέπει να πάει να... Καταρχάς, για τον λόγο ότι δεν είμαι ενήμερη σχετικά. Ναι. Αυτές είναι οι πληροφορίες με μόνο, το περιστατικό. Άλλες, ναι. Είναι ανάλογα στο πώς βρέθηκε η κοπέλα νεκρή. Δηλαδή, είναι ανάλογα από τα τραύματα, ανάλογα με το φωνικό όπλο, όλα παίζουν ρόλο. Άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και ερωτήματα θα κάνατε εσείς, αν ακούγατε τέτοια υπόθεση. Δηλαδή, βρέθηκε δεμένη, φημωμένη γυναίκα, ανάστατο το σπίτι, νεκρή. Το μυαλό μου καταρχάς μπορεί να πάει σε διάρρηξη, αφενός. Αφετέρου σίγουρα θα μπορούσα να ρωτήσω ποιον ήταν το φωνικό όπλο, αν ήταν μαχαίρι, αν ήταν όπλο, αν ήταν οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια εξιχνίαση του εγκλήματος με βάση την αστυνομία, όπως θα κινηθεί. Λοιπόν, και τι είναι αυτό που λαμβάνετε υπόψη? Λένε, και δεν ξέρω αν ηθεύει, γιατί είναι καλά να καταρρύψουμε ίσως κάποιους μύθους, αν δεν ισχύουν, ότι τα πρώτα 24 ώρα από τη στιγμή που γίνεται ένα έγκλημα, είναι τα πιο κρίσιμα, τουλάχιστον τα πρώτα δύο, για την εξιχνίαση. Και ότι όσο περνά ο καιρός, είναι εναντίον των ανακριτών. Ισχύει αυτό, και αν ναι, γιατί? Για τον λόγο ότι... Βέβαια, τα πρώτα 24 ώρα, τα DNA, τα αποτυπώματα και οποιοδήποτε άλλο τεκμήριο μπορείς να το ανακαλύψουν πολύ πιο εύκολα. Όταν περάσει το 24ωρο, το DNA του ανθρώπου ή γενικά το αποτύπωμα μπορεί να λιωθεί με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όπως η βροχή, που καιρικές μας συνθήκες είναι μία πάνω μία κάτω, άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Μπορεί να λιωθεί με πάρα πολλούς τρόπους. Άρα, βέβαια, το πρώτο 24ωρο είναι το πιο κρίσιμο. Γι' αυτόν το πρώτο 24ωρο να αποκλείουν τη σκηνή και τα άμεσα εμπλεκόμενα άτομα, εγκληματολόγοι, εμπειρογνώμονες, αστυνομικοί, βρίσκονται στη σκηνή για την εξιχνίαση του. Και αν δεν εντοπιστεί κάτι το οποίο φέρνει κοντά τους ανακριτές στην εξιχνίαση το πρώτο 24ωρο, εξανεμίζεται η ελπίδα? Δεν ξανεμίζεται η ελπίδα. Μειώνονται όμως τα ποσοστά εξιχνίασης. Είναι ανάλογα με το περιστατικό. Το διπλό φωνικό σωστρόβολο συζητείται τα τελευταία 24 ώρα και απασχολεί ολόκληρη την κοινή γνώμη, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, για την φύση του εγκλήματος. Τι φανερώνει η φύση παρομοίων εγκλημάτων, δηλαδή με απανωτές μαχαιριές, με το θήτη ή τους θήτες να είναι πολύ κοντά στο θύμα και μάλιστα στο ένα θύμα από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και τα πόδια. Ακριβώς. Τι φανερώνει αυτό? Τα πολλαπλά τραύματα από μαχαιριές συνήθως υποδηλώνουν συναίσθημα. Έγκλημα συναισθήματος, πάθους, μίσους, θυμών, το οτιδήποτε περιέχεται από συναίσθημα. Είναι φανερό ηλίου φαϊνότερον ότι αν έναν άτομο ως επαγγελματίας, δολοφόνος, ήθελε να κάνει αυτό το έγκλημα, σίγουρα θα έπιανε κάποιους άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα το όπλο, που είναι πιο αποτελεσματικό, δεν αφήνει τόσα πολλά τεκμήρια, όπως τα ίχνη αίματος, κοιλίδες αίματος, τα DNA, το μαχαίρι, το οτιδήποτε, για να μπορεί να το εξιχνιάσει, για να μπορεί να το διαπερώσει. Όταν κάποιος πληρωθεί για να κάνει αυτό το έγκλημα, το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Είναι με βάση την εγκληματολογία. Μάλιστα. Ένας επαγγελματίας δολοφόνος συνήθως χρησιμοποιεί κάτι πιο άμεσο, το οποίο να επιφέρει άμεσο θάνατο στο θύμα του, όπως για παράδειγμα το περίστροφο. Το οποίο το περίστροφο απλά είναι έναν φωνικό όπλο, το οποίο του δίνει το χρόνο για τη διαφυγή του. και είναι άμεσος ο θάνατος. Ενώ με τις πολλαπλές μαχαιριές, εάν βέβαια ο επαγγελματίας δολοφόνος επιλέξει ένα μαχαίρι, τότε ίσως από τη στιγμή που είναι επαγγελματίας γνωρίζει το σώμα του ανθρώπου, άρα ξέρει πού θα μαχαιρώσει. Δεν χρειάζονται τόσες πολλές μαχαιριές. Αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία τα λαμβάνουν υπόψη οι αρχές όταν διερευνούν μία υπόθεση φόνου. Είναι από τα βασικά στοιχεία που λαμβάνουν υπόψη. Θεωρώ πως είναι από τα πολύ βασικά στοιχεία που λαμβάνονται εις γνώση της αστυνομίας και γενικά των άμεσα εμπλεκόμενων ατόμων. Για τον λόγο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν ο θάνατος προήλθε από συναίσθημα, από πάθος ή από κάποια διάρρηξη. Το οποίο... Ίσως μπορούν να βγουν και τα κίνητρα, να διερευνήσουν και ποια κίνητρα είναι πίσω από όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά το προφίλ... του δράστη ή των δραστών που προβαίνουν σε παρόμοιου τύπου εγκλήματα. Τι μπορούμε να πούμε, τι μας λέει η εγκληματολογία? Με βάση το προφίλ, όπως σας είχα προαναφέρει... Ναι, πέραν από το ότι το συναίσθημα είτε μίσος, είτε θυμός, είτε πάθος. Ο επαγγελματίας σίγουρα θα προσπαθήσει να βρει κάτι πιο άμεσο. Ναι. Για το... Ευρύτερα για το προφίλ του δράστη, τι λέγει η εγκληματολογία για κάποιον ο οποίος... προβαίνει σε μια πράξη, η οποία, σας λέω, το βλέπετε κι εσείς, αυτή η δολοφονία έχει συγκλονίσει και εξακολουθεί να συγκλονίζει ολόκληρη την Κύπρο. Και όχι μόνο. Βέβαια. Με βάση την εγκληματολογία, αν έναν άτομο, το οποίο δεν είναι επαγγελματίας δολοφόνος, σίγουρα θα προσπαθήσει με τον κάθε τρόπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο ο κάθε ένας να προμηθευτεί μαχαίρι ή το οτιδήποτε από το σπίτι του, έτσι ώστε για να κάνει ένα φόνο. Αν όμως είναι το προφίλ των δραστών του επαγγελματία δολοφόνου, σίγουρα χρησιμοποιεί κάτι πολύ διαφορετικό εκτός από μαχαίρι, όπως το όπλο. Εάν... Το προφίλ, ας πούμε, για ένα δράστη ο οποίος σκοτώνει με μαχαίρι είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δέξαπτος, είναι άνθρωπος ο οποίος είναι ψύχρεμος, δηλαδή μας δίνει κάποια στοιχεία ενδεχομένως ίσως του χαρακτήρα του δράστη. Με βάση... Ή δεν υπάρχει απόλυτο... Καταρχάς, τίποτα απόλυτο δεν υπάρχει στην εγκληματολογία. Ναι. Όμως, αν προτρέξουμε λίγο στο παρελθόν, το 2015 τον Νοέμβριο στη Λεμεσόν, όπου έγινε το τριπλό φωνικό, ο αξιότιμος εγκληματολόγος κ. Νέστορας, είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μια συνέντευξη του είχε δώσει το ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να γίνει εγκληματίας. Είναι ανάλογα με τα συναισθήματα. Αν κάποιος έχει μίσος για κάποιον άλλον άνθρωπο, ποτέ δεν σβήνεται. Ή τουλάχιστον μου θα αλλοιωθεί. Αυτό το πράγμα μας κάνει όλους... Ενδυνάμει δολοφόνους. Ενδυνάμει εγκληματίες, ενδυνάμει δολοφόνους. Όλοι μας έχουμε την τάση για να πρέπει να γίνουμε. Άρα θεωρώ πως έναν άτομο το οποίο προτρέχει σε αυτήν τη βίαιη πράξη με πάρα πολλές μαχαιριές στο πρόσωπο, στο λαιμό, στο σώμα των θυμάτων στη συγκεκριμένη περίπτωση, σίγουρα υπήρχε συναίσθημα. Άρα ήταν κάτι προσωπικό, θεωρώ. Τώρα βέβαια η αστυνομία γνωρίζει πολύ καλύτερα και τα αποτελέσματα θα βγουν εντός των ημερών, θεωρώ. Γίνονται σκέψεις. Δεν ξέρουμε, αναμένουμε και τα νεότερα και από την νομική υπηρεσία. Μόλις έχουμε νεότερα από την Έλλα τη Λουκά, αλλά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τα νεότερα στο πλαίσιο της διερεύνησης και του νέου φονικού στην Αγλαντζά. Βρέθηκε νεκρή η γυναίκα, δεμένη και φημωμένη στο οικία της. Μόλις έχουμε τη σύνδεση ή έστω και τηλεφωνικά τον Κυριάκο τον 56, θα ήθελα να τα πούμε μαζί του για να δούμε πώς γίνεται, γιατί και η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο, παίζει ρόλο, έτσι. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση μιας σκηνής εγκλήματος. Έχουν εξιχνιαστεί και υποθέσεις στο παρελθόν με βάση και τη μελέτη σας από μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Βέβαια, συνήθως οι εγκληματίες από τις μικρές λεπτομέρειες πιάνονται. Γιατί συνήθως αν κάνεις έναν έγκλημα, το πρώτο πράγμα προσπαθείς να μαζέψεις κυπριακά είναι τα αποτυπώματα, να καθαρίσεις. Οι μικρές λεπτομέρειες είναι στην επιφάνεια πάντα. Από αυτά συνήθως πιάνονται. Να εξαφανίσουν τεκμήρια. Και τι γίνεται όταν σε μια σκηνή εγκλήματος και όταν περάσουν και αρκετά 24 ώρα δεν εντοπίζεται το φωνικό όπλο, το οποίο αντιλαμβάνομαι και σε στο πλαίσιο και της διερεύνησης και της εξιχνήσης έρχεται να παίξει μεγάλο ρόλο το φωνικό όπλο. Το φωνικό όπλο ως εγκληματολόγος θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η εξιχνίαση του εγκλήματος αφενός. Αφετέρου, θεωρούμε ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ οι έρευνες μέχρι να βρεθεί το φωνικό όπλο. Βέβαια, παίζει σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Δεν σταματούν όμως καμιά έρευνα, η αστυνομία, οι εγκληματολόγοι και τα άλλα μεσαμπλεκόμενα άτομα. Ναι, άρα το γεγονός ότι δεν εντοπίζεται... Δεν μας λέει κάτι μέχρι στιγμής. Ναι. Δεν μας λέει κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια που μπορεί να βρίσκεται το όπλο, ποιον είναι το όπλο, πού ακριβώς βρίσκεται και τα συναφή, όπου θεωρώ η αστυνομία είναι σε φάση για να μπορεί να... Από τη διερεύνηση μπορεί ένας εγκληματολόγος να κρίνει κατά πόσον έγινε ένας φόνος εμβρασμό ψυχής ή αν ένας φόνος έχει προμελετηθεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι. Γενικά. Δεν θέλω, συνειδητά δεν θέλω. Δεν ερωτώ. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μου να ρωτώ μια ακαδημαϊκό που δεν λαμβάνει μέρος και στις έρευνες και να λαμβάνετε, δεν θα ήσασταν εδώ, για το συγκεκριμένο. Αναφέρομαι γενικά. Εάν σε μια σκηνή εγκλήματος υπάρχει, έχουμε τη σκηνή εγκλήματος στο διπλό φωνικό, υπάρχει μια σκηνή εγκλήματος τώρα και στην Αγλαντζά. Αν μια σκηνή εγκλήματος μπορεί να... Υπάρχουν εκείνα τα στοιχεία που να λένε ότι αυτό ήταν προμελετημένο, ήταν οργανωμένο, αυτό έγινε εμβρασμό ψυχής. Δηλαδή θύμωσα, αφού είναι και με συναισθήματα, πήρα το μαχαίρι και σκότωσα. Ή αν το έχω μελετήσει. Βέβαια το προμελετημένο έγκλημα είναι πολύ διαφορετικό από το έγκλημα εμβρασμό ψυχής. Αυτές τις διαφορές θέλουμε και εμείς να αντιληφθούμε. Εμβρασμό ψυχής δεν σκέφτεται κάτι ο θήτης, ο οποίος σκοτώνει κάποιον άνθρωπο. Το μόνο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι πώς να υλοποιήσει το έργο του, τον θάνατο. Δηλαδή θα αφήσει πίσω του πάρα πολλά αποτυπώματα, θα αφήσει πίσω του πάρα πολλά στοιχεία, όπου πολύ πιο εύκολα η αστυνομία να μπορεί να προχωρήσει. Με βάση το εάν είναι προμελετημένο το σχέδιο για το θάνατο των οποιονδήποτε ανθρώπων και με βάση το φόνο, είναι σίγουρα πολύ πιο λογικό ο θήτης να είναι πολύ πιο οργανωμένος, όπως με το φωνικό όπλο και όπως σχετικά με τα τεκμήρια. Λοιπόν, άρα είναι όλα αυτά πάρα πολλά στοιχεία. Και τώρα, πώς συνδυάζεται και η ιατροδικαστική με την εγκληματολογία? Δηλαδή, είναι δύο τομείς που έρχονται, γιατί και όλα αυτά τα συζητάμε σήμερα, τα ευρήματα που βρήκαν οι ιατροδικαστές ακόμη μπορούν να δείξουν κατά πόσον ίσως ο θήτης ή οι θήτες πάλεψαν με τα θύματά τους ή δεν πάλεψαν. Όλα αυτά έχουν, συνδυάζονται ώστε να έρθουν στο φως στοιχεία και να μπορούν κιόλας να αποδειχθούν. Δεν είμαι ιατροδικαστής, δεν μπορώ να απαντήσω με ασφάλεια το τι θα σας πω. Όμως βέβαια ένας ιατροδικαστής, το έργο του για μένα είναι τεράστιο σε μια υπόθεση φόνου, όπου για παράδειγμα μπορεί να βρει την ώρα, πάνω κάτω την ώρα, μπορεί να βρει πάρα πολλά στοιχεία όπως το φωνικό όπλο, που είναι το πρώτο στοιχείο το οποίο βρίσκει ο ιατροδικαστής, και με βάση με τοξολογικές εξετάσεις, εάν το θύμα ήταν κάτω από κάποια ανεπηρία, εάν το θύμα... Όλα αυτά βοηθούν δηλαδή. Βέβαια, βοηθούν πάρα πολύ σε μια υπόθεση. Είναι δύσκολες υποθέσεις αυτές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μοιραστήκατε έτσι τις γνώσεις σας μαζί μας για να γνωρίζουμε. Αναμονή κυρίες και κύριοι των νέων πληροφοριών. Σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά.